σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του νικηφόρου ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε για την τιμή να έρθετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του νικηφόρου ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπαν και οι συντρόφοι μου και ο Αλέξανδρος και ο Μάκης και περιγράψαν πολύ γλαφυρά, από το εδώ και 5 χρόνια βρισκόμαστε στο μνημόνιο. Όπως μας είπανε ότι θα, με αυτές τις διαδικασίες που περιγράφει, θα εξαλειφθεί το χρέος μας και θα ζήσουμε περίφημα. Ανταυτού έχει εκτός του ότι έχει φτωχοποιηθεί όλος ο ελληνικός λαός και αυτοί που ήταν κάπως μεσαία στρώματα έχουν τελείως φτωχοποιηθεί, έγινε ουσιαστικά μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του για 3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι η ανακεφαλαιοποίηση με 40 δις των τραπεζιτών, χωρίς καμία ρήτρα του δημοσίου, χωρίς καμία φροντίδα για τα κόκκινα δάνεια και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο δεύτερος λόγος είναι για τη διάλυση κάθε εργασιακού δικαιώματος που είχε κατακτηθεί με αίμα και αγώνες των εργαζομένων τα τελευταία 70 χρόνια. Και ο τρίτος λόγος ήταν η υφαρπαγή της δημόσιας και της ιδιωτικής γης. Αυτοί είναι οι 3 βασικοί πυλώνες των μνημονιακών επιταγών. Από το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, ένα κόμμα της αριστεράς, ξεπέρασε το στήρο καταγγελτικό του ρόλο και κατέθεσε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και είπαμε, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Αυτό δεν είναι λύση. Πρέπει να δούμε πίσω από τους αριθμούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς, για πολλούς, επαληθευθήκαμε. Όχι από ΣΥΡΙΖΑίους, από τη Λαγκάρτ και τη Μέρκελ και τον Τράκη, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν είναι βιώσιμο το χρέος έτσι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πώς θα αποπληρωθεί? Αγαπητοί φίλοι, πίσω από τα νούμερα υπάρχουν και 7.000 αυτοκτονίες. Αυτό που επιμένουμε εμείς και αυτό που δεν έκανε ο Σαμαράς με τα γνωστά τα ζάπια και τα 18 του σημεία είναι η διαπραγμάτευση. Και μας ρωτάνε, αφού δεν έκανε ο Βενιζέλος, δεν έκανε ο Σαμαράς διαπραγμάτευση, εσύ πώς θα πάτε εσείς και θα κάνετε στην Ευρώπη? Υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτημα, αγαπητοί φίλοι. Όπως είπε και χθες ο Πρόεδρος, έχουμε καθαρά χέρια. Δεν μας έδωσε η Siemens λεφτά για το κόμμα μας. Μας δώσαν όλοι αυτοί οι σύντροφοι, από εισφορές των συντρόφων μας λειτουργούμε. Και έχουμε καθαρά χέρια και αυτό είναι το πλεονέκτημα της αριστεράς, η ηθική της. Και αυτό είναι το πρόταγμα. Και εκεί δεν μπορεί κανείς να σου αντιμιλήσει. Μετά τη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι, έγινε ένας πανικός, ενώ δηλαδή είχαμε στη Βουλή κατάθεση πρότασης ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, αντί να ακούς τι έκανε τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να την ψηφίσουμε, ακολουθήθηκε μια φοβερή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν παρακολουθήσατε, δεν είπε κανείς κάτι για το έργο αυτής, το θεάρεστο έργο αυτής της κυβέρνησης. Επίσης τον προϋπολογισμό, δεν είπε ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί βεβαίως καταργούσε και τις κοινωνικές παροχές, αύξανε τους φόρους και μείωνε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ανταυτού, στον προϋπολογισμό, ακόμα και τον τελευταίο, χτυπιόταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό ενοχλούσε, αυτό το κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο προέρχεται ακριβώς, είναι κοστολογημένο και είναι και μια διαδικασία συνεχής και εξειδίκευση ανά Υπουργείο και ανά Περιφέρεια και ανά Περιοχή. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό ενόχλησε, γιατί προέρχεται μόνο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ούτε δανεισμό. Αυτά θέλουμε να κάνουμε, αυτά πρέπει να κάνουμε. Όχι αυτά ονειρευόμαστε, δεν είναι αυτό το όραμά μας. Δεν είναι το όραμά μας να βρουν στέγη ή άστεγη. Οι ανέστιοι, οι άνεργοι να βρουν εργασία. Αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο. Το ελάχιστο. Και μετά θα προχωρήσουμε στο όραμά μας. Αυτά είναι τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν.
Αγαπητοί φίλοι, εμείς πίσω από τους αριθμούς βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Πίσω από τα ποσοστά, το ότι μας ξεκινήσαν από το χρέος στο 120% του ΑΕΠ και έφτασε 174, βλέπουμε μια φοβερή φτωχοποίηση και μια δυστυχία και έλλειψη αξιοπρέπειας. Κάναν τον καθένα να θεωρεί τον εαυτό του άχρηστο, τεμπέλη, γι' αυτό τα παθαίνουμε αυτά, γιατί τρώγατε. Ποιος ήταν τεμπέλης? Οι τράπεζες μέχρι πρότινος δεν μας στέλναν 5-5 τις κάρτες. Δεν είχαν διαφημίσεις ότι πηγαίνετε να κάνετε Πάσχα στο Λονδίνο και στο Παρίσι? Αν ήμουν πιο αφελής, γιατί να μην πάω, γιατί να μην περάσω καλύτερα? Κρίναν, οι τράπεζες δεν έχουν ευθύνη που μου δίναν δάνεια χωρίς να με φερέγγει ο πρόσωπο? Γιατί έχω μόνο εγώ ευθύνη? Αγαπητοί φίλοι, αυτά προσπαθούν να μας περάσουν για να περάσουν ακόμα πιο καλά τα μέτρα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη, όπως είπα, κοστολογημένη πρόταση. Αυτοί έχουν τα mail τα mail της Τρόικα προς το Χαρδούβελη για επιπλέον μέτρα, επιπλέον φόρους, κατάργηση των 100 δόσεων που βεβαίως όπως τις κάνανε είναι να κρίνει η τράπεζα τελικά αν θα σου δώσει ή δεν θα σου δώσει. Βάζουν την τράπεζα να κρίνει αν θα με βάλει ή δεν θα με βάλει σε ρύθμιση. Τώρα συζήτησα στη Σάμι. Μου λέει, κυρία Αφροδίτη, είχα 3 δάνεια, στα 2 με βάλω, στο άλλο δεν ξέρω γιατί. Είχε η τράπεζα τα κριτήρια. Σε αυτό δεν σε βάζω, σε 100 δόσεις. Έτσι όπως το κάνανε. Αγαπητοί φίλοι, μετά από 2,5 χρόνια, που μου έκαναν νηφιακοί και κεφαλονίτες αυτή τη μέγιστη τιμή να τους εκπροσωπώ στο κοινοβούλιο, διαπίστωσα το εξής. Έλλειμμα δημοκρατίας. Και αυτό είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια πέρασαν τουλάχιστον 400 νόμοι, τουλάχιστον 25 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, από τα οποία τα περισσότερα είναι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ξέρετε, προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής τη διαδικασία κατεπήγοντος, προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις, σε κάτι που είναι κατεπήγον. Αυτό τι είναι? Ότι δεν καλείς τους φορείς να γνωμοδοτήσουν, δηλαδή αυτούς που τους αφορούν οι ρυθμίσεις δεν τους καλείς να γνωμοδοτήσουν. Ψηφίζεις χωρίς αυτούς για αυτούς. Και αυτό νομίζω ήταν το πιο επικίνδυνο αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν ήταν μόνο αυτή καθ' αυτή η νομοθεσία, ήταν όπου υπήρχαν γνωμοδοτήσεις φορέων, συμβουλίων, δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών συμβουλίων, των παλιών νομαρχιακών κτλ. Όπου υπήρχε, αυτό είχε ξυλωθεί. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Το ξύλωμα των γνωμοδοτήσεων. Το να καλούνται οι πολίτες να εφαρμόσουν ρυθμίσεις που δεν έχουν, ούτε γνωρίζουν ούτε ξέρουν. Και αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε υπηρεσία να πάτε είναι τόσο καλπάζουσες οι αλλαγές στην νομοθεσία που πραγματικά αν βρείτε άνθρωπο να ξέρει αν εγώ θέλω να φτιάξω αυτό, πες μου τι νόμος ισχύει, κανείς δεν ξέρει. Τόσο ταχύτητα, μόνο στα δικά μας. Μάκη έχει αλλάξει 7 φορές ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Ούτε ξέρω πόσες σελίδες. Αγαπητοί φίλοι, από την πλευρά τη δική μου, ο ρόλος ενός βουλευτή από μονοεδρική περιφέρεια, νησιωτική, που είναι στην αντιπολίτευση, είναι πολύ άχαρος. Παρότι δούλεψα νομίζω πάρα πολύ, με τίμησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τίμησε το κόμμα που με ανέδειξε 7 φορές εισηγήτρια σε νομοσχέδια, που είναι κάτι σαν νούμερο, εντάξει δεν θέλω να περιευτολογώ, είναι πρωτοφανές για ένα βουλευτή, και πολλές ερωτήσεις κυρίως σε θέματα τεχνικά που κατέχω ιδιαίτερα, από τις οποίες οι 58 ήταν μόνο για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, για τα θέματα που μας καίνε και είχα γνώση. Αυτό που θα ήθελα να σας ομολογήσω ήταν ένας άχαρος ρόλος, διότι μέσα σε τέτοιο έλλειμμα δημοκρατίας, πάρα πολύ δύσκολα, όσο σωστή και να είναι η θέση σου, δεν γίνεται αποδεκτή. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω, εκτός από αυτό που μας ανέλησαν πολύ ωραία ο Μάκης και ο Αλέξανδρος, ότι σε όλη αυτή την πορεία, σε όλο αυτό τον δρόμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Ήδη στην Ισπανία, το Podemos, ένα νέο κίνημα
βγαίνει μάλλον πρώτη δύναμη στις εκλογές που θα γίνουν εκεί, στη Σλοβενία η Ενωμένη Αριστερά, στη Γερμανία, στο κάστρο του καπιταλισμού, 200 δήμοι προσπαθούν να κάνουν από ιδιωτικοποιήσεις. Ό,τι δηλαδή εμάς προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, το νερό, την ενέργεια, τη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο, ό,τι ιδιωτικοποιείται, 200 δήμοι στη Γερμανία κάνουν το αντίθετο. Κινήματα, εκκλησιαστικά, οικολόγοι, πράσινοι, αριστεροί προσπαθούν με ομάδες, με πρωτοβουλίες πολιτών να προχωρήσουν σε κοινωνικοποίηση αυτών των δημόσιων αγαθών. Αυτά δηλαδή που η κυβέρνηση τα φέρνει τώρα να τα κάνει, που ξέρει όλος ο κόσμος και στην Αγγλία και όλα τα καπιταλιστικά κράτη ότι αυτά είναι λάθος και για το ίδιο το σύστημα, αν θέλετε. Όχι μόνο είναι βάρος των κοινωνιών, αλλά και για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα είναι λάθος. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, σε ένα κρατήδιο βγήκε και στη Θουρυγία αριστερός πρωθυπουργός. Όλοι προσβλέπουν σε εμάς. Βλέπει η Ευρώπη ότι αλλάζει η αρχιτεκτονική. Πρέπει να μπουν άλλα κριτήρια. Το χρέος το δικό μας είναι ένα τίποτα σε σχέση με το συνολικό χρέος των ευρωπαϊκών χωρών και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έλλειμμα των χωρών του Νότου ισοδυναμεί με το πλεώνασμα των χωρών του Βορρά. Τι σημαίνει αυτό? Είναι θέμα ευρωπαϊκό. Τελείωσε. Και έτσι πρέπει να λυθεί. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανθρώπους που δεν είναι αριστεροί, που δεν είχαν σχέση με αριστερά κόμματα, που έχουν τις επιφυλάξεις τους για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή, αυτή η κρίση, η ζωή των παιδιών μας αφορά όλους. Εγώ σέβομαι οτιδήποτε να ψήφιζε, έχει κάποια πολιτικά, κάποιες πολιτικές επιλογές, κάποιος και το σέβομαι πραγματικά. Μας αφορά όλους. Είναι η μοναδική στιγμή να ανατρέψουμε αυτή την αναξιοπρέπεια κυρίως. Να είμαστε περήφανοι, οι Έλληνες είμαστε περήφανοι. Και καλείται τώρα η αριστερά, όπως στον πόλεμο, να καλύψει όλα αυτά τα κενά που έχουν όλες αυτές οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Αγαπητοί φίλοι, αυτό κυρίως, κρατήστε το, εγώ σέβομαι, ξαναλέω, τις πολιτικές επιλογές. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο αραγές, οποιοδήποτε μπορεί να υποστηρίξει όποιον θέλει. Εμείς είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και θα είμαστε και παρόντες, όποιος βγει και όποιος δεν βγει. Να είσαστε καλά τώρα για τέρα. Ακόψουμε και τη μύτα του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας περάσουμε και λίγο. Όπως λέει και η διαφήμιση, θα κόψουμε και μια πίτα. Καλή χρονιά.